Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στη Σεβαστιανή, στη Σέβη, στην Σεβούλα και στη Σεβαστούλα που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο της 3ης 24ης Οκτωβρίου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογενειακού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Λαμπρή και άκρος συγκινητική ήταν η εκδήλωση για την 79η επέτειο της απελευθέρωσης Αθήνας από τον ναζισμό που διοργάνωσε ο Ιστορικός Σύλλογος Αθηναίων στην Αστόρια. Η εκδήλωση έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής 15 Οκτωβρίου στο Αρχιεπισκοπικό Πολιτιστικό Κέντρο στην Αστόρια και κατά κοινή ομολογία ήταν άρτια διοργανωμένη και επαγγελματικού επίπεδου. Η απόβαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την Προεδρία του Πάνου Αδαμόπουλου, αφενός με να επιλέξει ως κεντρικό ομιλητή το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Ντίνο Κωνσταντίνου, αφετέρου δε να τον αναγυρίξει επίτιμο μέλος, έπαιξε καταλυτικό ρόλο, συνέβαλε στην επιτυχία της εκδήλωσης και προκάλεσε τον ενθουσιασμό των παρισταμένων. Μια εύκολη επικράτηση με σκορ 5-2 για την ομάδα της Panatha USA έναντι της Desportiva Sociedad Fury, όπου συνδυάστηκε με ένα ωραίο και όμορφο ποδόσφαιρο. Ο αγώνας εντάσσονταν στο πλαίσιο του πρωταθλήματος Cosmopolitan Soccer League Division 4, όπου η ομογενειακή ομάδα κατέχει την έκτη θέση με 3 νίκες και 3 ήττες. Την εν λόγω κατηγορία αγωνίζονται 16 ομάδες και η Panatha USA είναι η μόνη ομογενειακή οργάνωση και συνάμα μια από τις ελάχιστες που η συντριπτική πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών είναι Ελληνοαμερικανοί. Τα γκολ με τη σειρά πέτυχαν η Βαγγέλης Χαδιάρης, Γιάννης Μπάχος, Παναγιώτης Σταθάκης και Βαγγέλης Βάσος. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Ιατρικών Συλλόγων Βορείου Αμερικής, Δ. Σπύρος Μεζίτης, μέσω διαγγέλματος προς το Ιπποκράτιο Συνέδριο που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στην ΚΟ, αναφέρεται στην αναγκαιότητα συνορισμού των προσπαθειών ώστε οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών από τη ΣΥΠΑ και όλο τον κόσμο να επισκέπτονται την ΚΟ και να δίνουν τον όρκο του Ιπποκράτη πατέρα της ιατρικής. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Ιπποκράτιο Ίδρυμα με έδρα την ΚΟ και τελούσε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και συμμετείχαν φοιτητές από 15 χώρες του εξωτερικού με τους καθηγητές τους, καθώς και 7 ιατρικών σχολών της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και 5 αριστούχοι φοιτητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλυτικό ρόλο στην επίσκεψη των εξαμερικής φοιτητών έπαιξαν η Ομοσπονδία Ελληνικών Ιατρικών Συλλόγων Βορείου Αμερικής, ο Ιστορικός Ιατρικός Σύλλογος Νέας Υόρκης, η Παγκόσμια Ελληνική Εταιρεία Βιοεπιστημόνων. Μηνύματα ενότητας και ομοψυχίας εξέπεμψε το 10ο επίσημο δείπνο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Νέας Ιερσέης, το οποίο παρατέθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Οκτωβρίου στο Ομογενειακό Κέντρο Εκδηλώσεων The Grey Cliff στην πόλη Μονάτσι της Νέας Ιερσέης. Πρόκειται για την κορυφαία εκδήλωση εν λόγω Ομοσπονδίας για την απονομή των ετησίων βραβείων και συγκεκριμένα του βραβείου Μέγας Αλέξανδρος στο Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης κ. Απόστολο και του Ιπποκράτιου βραβείου στον τέος πρόεδρο της Ομοσπονδίας και διακεκριμένο καρδιολόγο Δόκτωρα Ηλία Ηλιάδη. Στο δείπνο παρέστησαν εκπρόσωποι από τις κοινότητες και τους συλλόγους μέλη, καθώς επίσης ο ύπατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Σάββας Τσίβικος και η πλειοψηφία της φερόμενης ως πλειοψηφία της Επιτροπής των πρώην Πρόεδρων της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης με επικεφαλής τον Δημήτριο Καλαμαρά. Την 5η 19η Οκτωβρίου το Κέντρο Βυζαντινών και Ελληνικών Σπουδών του Queen's College διοργάνωσε μια εκδήλωση στο Oasis Café στο Flushing. Η εκδήλωση έχει σκοπό τη συνάντηση, την επανένωση και την δικτύωση των Ελλήνων και Κυπρίων αποφύτων του Queen's College, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τις διαφορετικές γενιές αποφύτων. Παρόντες ήταν ο Διευθυντής του Βυζαντινού Κέντρου Δ. Γεράσιμος Κατσάν και η Υποδιευθύντρια Δ. Μαρία Αθανασοπούλου, οι οποίοι καλωσόρισαν και ευχαρίστησαν όλους τους αποφύτους που ήρθαν στη συνάντηση. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης θα δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς Ευζωίας Υδρόβιων Ζώων, όπως γνωστοποιήθηκε μετά τη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης με την Επίτροπο Υγείας και Ασφαλείας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλληλείας που συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο. Η σημαντική αυτή επιτυχία αποτελεί ακόμη ένα λιθαράκι στην εξωστρέφεια και στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, στη δημιουργία νέων κέντρων και νέων θέσεων εργασίας και στην ουσιαστική στήριξη των παραγωγών μας με σύγχρονες γνώσεις και εργαλεία, δήλωσε ο κύριος Αυγενάκης. Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε
το δελτίο κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο σε 9 προμεσημβρίας ώρα Νέας Υόρκης ή 4 μεταμεσημβρίας ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Atlantic Bank, Gyro World, Hellenic Classical Charter School, Condos Foods, Megas Gyros, New Yorker Bagels, Sigma Phone Laboratories και United Brothers Fruit Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify, καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!